Αυξημένη είναι η κίνηση σε ακροπολία, με τους καταναλωτές να αγοράζουν τα απολύτως απαραίτητα για το πασχαλινό τραπέζι. Αρνάκι, ψαρονέφρι, τσιμά, κότα, ζυγουράκι. Από όλα, λίγο από όλα. Αυτά, ναι, λίγο από όλα. Είναι πολύ ακριβά, πολύ ακριβά. Και θα το σκεφτεί ο κόσμος τι θα φάει. Και αν το πάρει, ωραίο είναι το αρνάκι, το είχαμε τόσα χρόνια με το κοντοσούβλι, με όλα αυτά. Τώρα όμως λιγάκι θα περιορίσουμε το πορτοφόλι μας. Νομίζω ότι με βάση τα όσα έχουμε περάσει, με βάση και την ακρίβεια που έχει προκύψει, λογικό είναι. Ψωνίζει πράγματα και δεν λέει καλό Πάσχα, ας πούμε, τα πράγματα που θα αγοράζει από τη Μεγάλη Τετάρτη, γιατί σου λέει θα δούμε πόσα άτομα θα είναι στο πασχαλινό τραπέζι και θα έρθουμε να κάνουμε τα συμπληρωματικά μας ψώνια. Οπότε είναι σε μια παράξενη κατάσταση φέτος ο κόσμος. Στο θέμα πόσα άτομα θα είναι στο πασχαλινό τραπέζι. Στη σκιά της ακρίβειας και της συμπημένης τιμής του αρνιού, οι ποσότητες είναι περιορισμένες, με τους κρεοπόλες να έχουν στραμμένα τα βλέμμα τους το Μεγάλο Σάββατο, οπότε θα κορυφωθεί η κίνηση. Δεν είναι ακόμα τίποτα. Ακόμα μας είναι έρευνα. Δεν μου έχουν κάνει τίποτα. Τιμές πώς θα φαίνονται, τιμές ο κρέας. Εντάξει, αυξημένες. Αλλά, εντάξει. Το αρνιάκι. Ναι, τσιμμένο, τσιμμένο. Και πότε σκέφτεσαι να αγοράσετε, το Μεγάλο Σάββατο? Μάλλον. Ας δούμε πώς θα πέσουνε. Θα τα αγοράσουμε αυτές τις μέρες. Αύριο μετά αύριο. Πόσα άτομα στην παρέα? Καμιά δεκαριά, 15, είναι ανάλογος. Όλοι καλοί χωράνε, κοπελιά. Περιορισμένες οι ποσότητες ή οκ? Όχι, μπορεί να πέσει μια μέρα να περάσουμε καλά. Αυτά τα δύο χρόνια τώρα πιεστήκαμε. Να περάσουμε καλά. Ό,τι έχουμε τα φάμε, τι να κάνουμε. Θα το γλεντήσουμε, βεβαίως. Μετά από δύο χρόνια μέσα, ποιος δεν έχει καλή διάθεση? Όλα πάνε μια χαρά. Έχετε αγοράσει για αρνάκι? Εγώ δεν αγοράζω, αγοράζει η γυναίκα μου, όλα τα έχει φτιάξει όλα. Ήταν μεγάλη παρέα το Πάσχα? Μεγάλη παρέα, μεγάλη. Πόσα άτομα? Θα δούμε, 10, 15 θα δούμε. Όσοι έρθουν, όλοι καλοί χωράνε. Έχω παραγγείλει το αρνί και το κοκορέτσι προς το παρόν. Πολλά αυτά. Άτομα στην παρέα. Θα είμαστε 25 άτομα, ναι. 25 άτομα. Ναι, ναι. Πόσα αρνιά? Θα βάλουμε ένα στο φούρνο και ένα στη σούβλα. Ο κλάδος σας είναι ικανοποιημένος μέχρι στιγμής με την κίνηση? Είναι ικανοποιημένος ότι είναι περίπου στα περσινά επίπεδα. Οπότε είμαστε καλά, γιατί να μην ξεχνάμε ότι φέτος είναι πιο ακριβό το αρνί και το κατσικάκι από ό,τι ήταν πέρυσι. Οπότε βλέπουμε ότι ο κόσμος έρχεται, ψωνίζει, απλώς δεν ψωνίζει πολύ μεγάλες ποσότητες. Η αγοραστική κίνηση ζεσταίνεται λόγω Πάσχα, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές από την καρδιά του Ηρακλείου στις 12 το μεσημέρι. Διάφορα, ρίχνουμε μια ματιά, θα αποφασίσουμε. Για το Πάσχα ρούχα και αυτά και δώρα γενικά για τους συγγενείς και αυτά, τώρα που θα είναι και τα τραπέζια τα πασχαλίνα. Χρόνια πολλά εύχομαι σε όλο τον κόσμο, σε όλο το Ηράκλειο. Και καλή Ανάσταση. Αρκετοί πολίτες συνδύασαν αγορές για το πασχαλινό τραπέζι, δώρα και χαλαρές στιγμές στις καφετέρειες, σχολιάζοντας ότι φέτος τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια της πανδημίας, σημειώνοντας ότι οι παρέες θα είναι πολύ μεγαλύτερες γύρω από το γιορτινό τραπέζι, το οποίο θα έχει λίγο απ' όλα.